Γεια για σήμερα. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να λύνετε τον κύβο του Rubik, το αλφα μέρος. Για αρχάριους βέβαια, γιατί όσοι ξέρετε να λύνετε τον κύβο του Rubik, θα το κάνετε όλο βέβαια. Αλλά εμείς τώρα θα σας δείξουμε το αλφα μέρος. Όπως βλέπετε το έχω ανακατεμένο και αρχίζουμε. Ας διαλέξω το πορτοκαλί που μου αρέσει κιόλας. Όπως βλέπετε, μου λείπουν 1, 2, 3, 4. Τώρα, βλέπω εδώ που έχω τα κενά. Βλέπω εδώ. Μπορώ αυτό να το βάλω εδώ άμα το κατεβάσω. Αλλά άμα το κατεβάσω, θα πάει αυτό πάνω. Αλλά δεν θέλω να το κατεβάσω. Για να το κατεβάσω και να μην πάει αυτό εδώ, θα το πάω αυτό εδώ. Και αφού το πήγα αυτό, το κατεβάζω. Και ήρθε. Ανεβάζω. Τώρα μου έμειναν 3. Όπως βλέπετε. Μετά, το κατεβάζω αυτό εδώ. Και εδώ πέρα. Αλλά αυτό δεν μου ταιριάζει. Και τότε εγώ, γιατί δεν μου ταιριάζει, το ξανανεβάζω και θα το κατεβάσω από την άλλη μεριά. Έτσι όπως είμαι εδώ και το κατεβάζω από εδώ, θα το κατεβάσω από την άλλη μεριά. Και έτσι θα μου ταιριάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας ταιριάξει. Ωραία. Είμαστε με 2. Το κατεβάζω. Το κάνω έτσι. Βλέπω όμως ότι δεν μου πάει πάλι. Όπως βλέπετε. Γιατί άμα το πάω εδώ δεν μου πάει. Άρα το μόνο που θέλω να κάνω είναι να το πάω από εδώ. Άρα από την αντίθετη πλευρά. Άρα ξανά έκανα 3. Τώρα μου μένει 1. Και είναι από κάτω. Το ανεβάζω. Κάνω αυτό. Αυτό. Και για να δούμε. Ωραία. Όπως βλέπετε μου λείπουν 3. Και τώρα έκανα τα 2. Ανεβάζω το 1. Και τώρα. Το κάνω από εδώ. Βλέπω ότι αυτό δεν μου πάει με αυτό. Βλέπετε, πάει εδώ αντί για εδώ. Τότε το μόνο που έχω είναι να πάω αυτό από την άλλη μεριά και να μετακινήσω αυτό εδώ και να έρθει στη θέση του. Ωραία, και αφού μου έμεινε 1, κατεβάζω αυτό. Βλέπω όμως δεν μου έρχεται εδώ. Άρα, εδώ πέρα δεν τα παρατάω. Πάω εδώ. Και εδώ πέρα, άμα εδώ πέρα είναι μια εξαίρεση εδώ, άμα εδώ το κάνω έτσι, αυτό θα πάει πάνω. Άρα το μετακινάω, το πάω εδώ και τσατ ήρθε. Αυτός ήταν το αλφα μέρος του κυβίτικου Rubik.